θα απευθύνομαι στους γονείς 2 τραυματισμένων σχολείων στο Δήμο Καβάλας. Το πρώτο είναι το 21ο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λουκά. Χθες δέχτηκα εδώ το Σύλλογο Γονέων. Έχω συνεργαστεί με τον κύριο Κουράνο, έχω συνεργαστεί με τον διευθυντή του σχολείου σε προηγούμενο χρόνο. Έχουμε κανονίσει τα της μεταφοράς στο 22ο και τα νέα είναι καλά. Από την άποψη ότι ίσως να μπορέσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα κιόλα να καταφέρουμε να κάνουμε τη μεταφορά του σχολείου πίσω στον Άγιο Λουκά, αν τα πράγματα πάνε όλα καλά. Εννοώ δηλαδή, το σχολείο δεν φαίνεται να έχει στατικά προβλήματα, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, και αν η μελέτη, στο στάδιο της μελέτης βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, εάν η μελέτη δείξει ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τα θεμέλια του σχολείου και έτσι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε όλο το οικοδόμημα, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε ακόμη και στο Δήμο Καβάλας και χωρίς πολλά χρήματα και χωρίς να περιμένουμε χρηματοδοτήσεις και να παρακαλάμε από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι τα καλά νέα για το 21ο. Οι γονείς να κάνουν υπομονή, τα πράγματα θα πάνε καλά, γρήγορα θα επιστρέψουν όλοι στο σχολείο τους. Στο 21ο. Το πρόβλημα το έχει το 21ο και θα πάει στο 22ο. Φυσικά θα παραβρεθώ στον αγιασμό στο 22ο για να ενισχύσω τους γονείς, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα παιδιά, γιατί όσο και να μείνουν εκεί φέτος θα περάσουν στην αρχή δύσκολα. Λοιπόν, πάω στο 5ο γυμνάσιο. Το 5ο γυμνάσιο είναι ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο βρήκαμε μόλις αναλάβαμε τη θητεία μας, αλλά και από πριν ακόμα νοιαστήκαμε και ενδιαφερθήκαμε, γιατί κάναμε ένα γύρο στα προβληματικά σχολεία του Δήμου Καβάλας και ανακαλύψαμε, το ξέρουμε όλοι οι Καβαλιώτες, ότι έξω από το 5ο γυμνάσιο εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχουν σκαλοσιές, οι οποίες αποτρέπουν το να περάσει ο περαστικός πολύ κοντά στο οικοδόμημα, γιατί κινδυνεύει να φάει και να σου βάζει το κεφάλι. Έχει πρόβλημα. Τα προβλήματα οφείλονται στη μόνωση της ταράτσας, η οποία, χάρη στα οποία φούσκωσε όλος ο σουβάς και μέσα και έξω, και επομένως έχουμε προβλήματα, διότι είναι δυνατόν να πέσει ο σουβάς στο κεφάλι των παιδιών μέσα στην τάξη. Φυσικά, αυτό είναι ένα διατηρηταίο σχολείο, ένα διατηρηταίο οίκημα. Ως εκ τούτου, για κάθε επιδιόρθωσή του, έχει λόγο, και μάλιστα λόγο σοβαρό, η αρχαιολογική υπηρεσία με την υπηρεσία νεωτέρων κτηρίων και τα τιάφτα, κάπως λέγεται αυτή η υπηρεσία, η οποία βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι επειδή πρόκειται για σχολείο και για λειτουργία σχολείου, οι άνθρωποι είναι ρεαλιστές, είναι λογικοί και δεν θα πω ότι κάνουν τα στραβά μάτια, αλλά ίσως να μην εξαντλούν όλη την αυστηρότητά τους και σκοπεύουν να βοηθήσουν να ετοιμάσουν το σχολείο γρήγορα. Παρόλα αυτά όμως, κατά τη διάρκεια των κατασκευών, δηλαδή καλέσαμε γρήγορα τον εργολάβο για τη μόνωση και είπαμε να χτυπήσουμε τα ταβάνια στο δεύτερο όροφο που ήταν φουσκωμένα για να πέσουν, διότι πρέπει να πέσουν για να μην πέσουν στα κεφάλια των παιδιών, να τα χρήσουμε και να τα ετοιμάσουμε. Μόλις λοιπόν γίνανε ελάχιστες εργασίες σε αυτό το κτίριο, ξαφνικά κατέρευσε όλος ο σοβάς από την πλευρά της αυλής. Και αυτή τη στιγμή, μέχρι χθες τουλάχιστον, ήταν φουσκωμένος ο σοβάς στην πλευρά της αυλής, στην νότια πλευρά, ανάμεσα σε 2 τυφλά παράθυρα. Ξέρετε ότι αυτά όταν τα χτυπάς για να πέσουν, δεν ξέρεις που θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις πόσο κομμάτι θα φύγει. Μπας περιπτώσει. Εγώ δεν μπορώ, είμαι υπεύθυνη, ο Δήμος Καβάλας είναι υπεύθυνος για τα σχολικά κτίρια. Δεν είναι υπεύθυνος για τα σχολεία. Δεν μπορώ να αφήσω παιδιά να μπουν μέσα σε ένα σχολείο στο οποίο καταραίει ο σοβάς, χωρίς και να καλέσω την πολεοδομία να μας πει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει επικινδυνότητα. Η πολεοδομία λοιπόν έστειλε ένα έγγραφο αφού το εξέτασε το κτίριο και είπε ότι στατικά προβλήματα ευτυχώς δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν προβλήματα με το σοβά.
καλεί το Δήμο Καβάλας να κάνει μελέτες και μετά την έγκριση των μελετών, η έγκριση πρέπει να γίνει από την αρχαιολογική υπηρεσία, μετά την έγκριση των μελετών μας καλεί μέσα σε ένα μήνα να επισκευάσουμε τους οβάδες του σχολείου όλους που έχουν πρόβλημα. Εγώ υπόσχομαι στους γονείς του 5ου Γυμνασίου Καβάλας, των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Καβάλας, υπόσχομαι στο εκπαιδευτικό προσωπικό, και πιο καθαρά από αυτό που λέω δεν νομίζω ότι θα τα ακούσετε ποτέ. Πρώτον, δεν σκοπεύω να καταργήσω το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας. Ούτε σκοπεύω να αλλάξω το κτίριο, τη χρήση του κτιρίου. Δεν πρόκειται να επιτρέψω να γίνει ακόμη μία καφετέρια. Θέλω να κρατηθεί ο χαρακτηρισμός του σαν σχολείο και να κρατηθεί ο χαρακτήρας της γειτονιάς της Παναγίας σαν συνοικία. Αυτό έρχονται να δουν οι τουρίστες. Τη συνοικία έρχονται να δουν και εμείς, όλη αυτή η συνοικία, άλλο γυμνάσιο δεν έχει. Θέλω να το κρατήσω και θα το κρατήσω με νύχια και με δόντια. Παρακαλώ τους γονείς των μαθητών του 5ου Γυμνασίου να μην ανησυχούν. Τα παιδιά τους θα πάνε πρόταση. Δεν αποφασίζω εγώ για το πού θα πάνε. Θα αποφασίσει η δευτεροβάθμια, ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας. Εγώ προτείνω. Προτείνω το πειραματικό σχολείο, το οποίο είναι άδειο, έτοιμο, φρεσκοβαμένο, σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά να πω αν πρέπει να πάνε εκεί τα παιδιά ή κάπου αλλού. Αυτό είναι θέμα του προϊσταμένου, όπως είπα πριν. Η δική μου δουλειά είναι να τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι μελέτες, όχι επισκευής, οι μελέτες πώς θα ασφαλίσουμε με κοτατσόσυρμα τον σουβά για να μην πέσει, να μην πέσει πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Αυτό θα δούμε πρώτα. Και επειδή είσαι ένα διατηρηταίο και για να βάλεις ένα καρφί πρέπει να το εγκρίνει η υπηρεσία αρχαιοτήτων, λοιπόν γι' αυτό το λόγο θα φροντίσουμε χέρι-χέρι να πάνε αυτές οι μελέτες. Έχουν δοθεί σε ειδικό μελετητικό γραφείο που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Θα πάνε χέρι-χέρι στην αρχαιολογία, θα το εγκρίνει με κατ' εξαίρεση, θα ζητήσουμε να το εγκρίνει στο πρώτο συμβούλιο, διότι πρόκειται για σχολείο. Δεν θα χάσουν τη χρονιά τους οι μαθητές. Και αν το έχουμε έτοιμο, οποιοδήποτε μήνα το έχουμε έτοιμο μέσα στους χειμερινούς μήνες, ακόμη και χειμώνα, είμαστε πρόθυμοι να γυρίσουμε πίσω. Δεν σκοπεύω να επέμβω στο εκπαιδευτικό έργο των δασκάλων, ούτε και στην υπόστασή τους στην επαγγελματική. Ίσα-ίσα θα με βρουν βοηθό σε αυτό το πράγμα. Το σχολείο λοιπόν το 5ο θα το στηρίξουμε και θα μείνει ζωντανό. Είπατε δεν θα αφήσετε να γίνει καφετέρια, υπάρχει ναι, τέτοιο εφήμη κυκλοφορεί. Υπάρχει μια άλλη πρόταση που κατέθεσαν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, νομίζω και ο κύριος Τότης της ΕΡΜΕ, που λέει λειτουργούμε έτσι όπως μπορούμε να λειτουργούμε και ταυτόχρονα κατασκευάζουμε. Γιατί το απορρίπτεται αυτό? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα κρατούμε τα παιδιά φυλακισμένα μέσα στις τάξεις, στον κάτω όροφο. Δεν θα βγουν αυτά τα παιδιά στην αυλή. Να βάλουμε σκαλοσιές για να τα κρατήσουμε μακριά από τους τοίχους. Και ποιος μας λέει εμάς ότι 180 παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν θα αρχίζουν να σκαρφαλώνουν πάνω στις καλοσχές, σας παρακαλώ. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δεν γίνεται λειτουργία και εργασία. Δεν γίνεται. Έστω λοιπόν για 2-3 μήνες, πόσο είναι το χρονικό διάστημα, όσο εμείς δεσμεύομαι για το να βάλει ο Δήμος όλες τις δυνάμεις του και κατευθείαν ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Για το κοτετσόσυρμα θα το ασφαλίζουμε με κοτετσόσυρμα, το καταλαβαίνετε, διότι αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε αρπακόλα της εργασίας. Δηλαδή μία μελέτη το κοτετσόσυρμα και μία μελέτη μετά στην ουσία οι επισκευές. Βεβαίως. Άρα είναι όπως το είπατε, είναι δύο μελέτες. Εμείς το μάθημα θα το συνεχίζουμε, αλλά θα δουλεύουμε στις περιόδους που τα παιδιά λείπουν σε διακοπές. Πάσχα, καλοκαίρι, για το υπόλοιπο μιλάμε. Την ασφάλιση, την ασφάλεια θα την κάνουμε αμέσως. Για αυτή την ασφάλεια ζητούμε μελέτη. Μισό λεπτό για να καταλάβουν δηλαδή. Όταν θα μπει το κοτετσόσυρμα, τα παιδιά θα μπουν μέσα. Όχι, βεβαίως. Όχι, ναι. Μισό λεπτό.
Δηλαδή, τα παιδιά θα πάνε στο πειραματικό για να ασφαλίσει το κτίριο. Ναι. Και δεν θα περιμένουμε τη χρονιά να τελειώσει. Άρα, όχι για το έργο. Όχι. Το έργο θα γίνει όταν. Είναι δυνατόν ένα ολόκληρο. Το έργο θα αρχίσει να κατασκευάζει καινούργια μελέτη, την οποία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Άρα, για να μην πέσουν άλλα, δηλαδή. Για να μην πέσουν άλλα. Ναι. Θα το ασφαλίσουμε. Θα γίνουν κάποιες εργασίες που θα εγγυώνται στη λειτουργία του. Τη λειτουργία του και μετά οι υπόλοιπες. Το βασικό έργο, επειδή είναι διατηρηταίο, δεν μπορείς να το κάνεις πρόχειρα. Αναγκαστικά πας σιγά σιγά και σε κάθε στάδιο ξέρετε πολύ καλά ότι έρχεται και το βλέπει η αρχαιολογία. Άρα τα παιδιά θα φύγουν όχι για να επισκευαστεί, για να ασφαλιστεί. Για να ασφαλιστεί το σχολείο. Διότι δεν θα τα πάμε στους πάνω όροφους. Οι πάνω όροφοι έχουν το πρόβλημα. Θα φροντίσουμε να τα πάμε σε κάτω ορόφους για να μην μας έρθει το ταβάρι στο κεφάλι. Δεν για 2 μήνες θα λείψουν. Δεν λέω χρονικό διάστημα εγώ. Μ' άκουσες να πω. Μέσα στο χειμώνα είπατε. Το αργότερο την άνοιξη. Δεν θα περιμένω εγώ, δηλαδή δεν θα πω αυτή τη χρονιά θα τη βγάλουμε εκεί. Έστω και με. Και παράδειγμα, υποτίθεται ότι σε σχολικές μονάδες οι μετακομίσεις και οι μεταφορές γίνονται κατά τη διάρκεια των διακοπών, χριστουγεννιάτικων, πασχαλινών και καλοκαιρινών. Εμείς δεσμευτήκαμε ότι ακόμη και σε κανονική διάρκεια ο Δήμος θα βάλει τα φορτηγά του, το προσωπικό του, να μεταφέρει τον εξοπλισμό πίσω, αν είναι πιο νωρίς έτοιμο το έργο. Δεν θα περιμένουμε. Γιατί το θέλουμε το σχολείο και δεν θέλουμε να το καταργήσουμε.